Η ιστορία της Αγίας Μαρκέλλας, στοιχείο, υπάρχουν δύο εκδοχές λένε. Τη μία ήταν, ήθελα να την κάνω πατέρα, στην δολολάτρησα. Οπότε αυτή με σκληρό τρόπο λέει και βίαιο, οπότε αυτή διέφυγε στα βουνά και κρύφτηκε λέει σε ένα θάμνο λέει και με τη βοήθεια ενός βοσκού πατέρας της βρήκε το θάμνο, έβαλε φωτιά στο θάμνο για να βγει και την αποκεφάλισε. Η άλλη εκδοχή λέει ότι την ήθελε ο πατέρας, την εγούσταρ με λίγα λόγια, για να σας δώσω καταλάβετε. Διέφυγε πάλι, ήρθε εδώ στα βουνά, προσευχήθηκε στον Χριστό για να κρυφτεί. Ο Χριστός με τη βοήθειά του άνοιξε το βουνό στα δύο, κρύφτηκε λέει το σώμα της μέσα και την αποκεφάλισε. Αλλά πριν τη χτύπησε λέει με ένα βέλος και λέει κάθε 22 Ιουλίου εδώ πέρα λέει φαίνονται τα αίματα από το τράχμα της Μαρκέλλας. Το κεφάλι της το πέταξε μέσα στη θάλασσα, το βρήκανε λέει κάποιοι Ιταλοί να φωτίζεται λέει μέσα στη θάλασσα, οπότε απευθείας την κάνανε Αγία. Αυτά τα λίγα λόγια που μένανε, η ιστορία είναι αυτή, έχει δύο εκδοχές, δεν ξέρω τι πιστεύουν όλοι. Εγώ πιστεύω το πρώτο, ότι γιατί τότε τους χριστιανούς τους φάζαν όλους. Ακολουθούμε το μονοπάτι για την Αγία Μαρκέλλα, εκεί που ο πατέρας της την αποκεφάλισε. Μετά από 10 λεπτά περπάτημα, φτάσαμε στην Αγία Μαρκέλλα. Εγώ έχω κάνει 1,5 χιλιόμετρο με το χάρι, πήγαινε έλα αγκαλιά. Να ξέρετε, πιο σκληρός πεθαίνεις. Εδώ σε αυτό το σημείο τη βάρεσε με βέλος ο πατέρας της Αγίας Μαρκέλλας. Λένε εδώ ότι οι κόκκινες πετρούλες, άμα τις μαζέψεις, δεν αδειάζει λέει ποτέ το πορτοφόλι σου.